Θέλω να πω ότι η σημαντική συμφωνία της Hewlett Packard με την Costco και την Τρένοσε αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα. Σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε σήμερα για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Και με αυτή τη συμφωνία επαναβεβαιώνεται ο ρόλος που μπορεί να παίξει η χώρα μας με τις υποδομές που διαθέτει στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη. Και ταυτόχρονα θα αυξηθεί, εάν προχωρήσει όπως θα θέλαμε αυτή η συμφωνία, ο όγκος των συναλλαγών στον Πειραιά, αλλά και το μεταφορικό έργο της Τρένοσε. Να το πω διαφορετικά, το λιμάνι θα βοηθάει το τρένο και το τρένο θα βοηθάει το λιμάνι για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αυτές είναι μια εξέλιξη σημαντική γιατί δημιουργεί συνέργειες μεταξύ του λιμανιού και του τρένου. Το τρένο, επομένως, θα μας δώσει αυτή τη δύναμη και το λιμάνι το ίδιο και η κυβέρνηση επιδιώκει να γίνει η χώρα μας φιλική στην επιχειρηματικότητα, φιλική στις επενδύσεις. Και μέσα από αυτό το δρόμο της ανάπτυξης, προφανέστατα, θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας. Πιστεύω ότι η πατρίδα μας μπορεί να τα καταφέρει όταν η μηχανή, η παραγωγική της, εξυγχρονίζεται δυναμικά, όπως δείχνει αυτή η σημαντική απόφαση που πήραν αυτοί οι τρεις εταίροι μεταξύ τους. Και όπως πιστεύω ότι όλος ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι η Ελλάδα είναι μια περιοχή σε αυτήν την πλευρά της Ευρώπης που μπορεί να κερδίσει συμμάχους επιχειρηματικούς, αγορές επιχειρηματικές, προκειμένου να δώσουμε τον τόνο της ανάπτυξης που απαιτούν οι καιροί. Επομένως, είναι μια σημαντική στιγμή και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο υπουργούς και τους εκπροσώπους των εταιριών που δίνουν αυτή την ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα.